Κύριε Πρόεδρε, επισημάνατε τις θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, επενδυτική βαθμίδα, υψηλός ρυθμός ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και τον κορμό της ελληνικής επιχειρηματικότητας, δεν μετέχουν ισότιμα σε αυτή την αναπτυξιακή δυναμική. Αντιμετωπίζουν πολύ ψηλά κόστη, ενεργειακό κόστος, υψηλός πληθωρισμός, πολύ σφιχτές συνθήκες χρηματοδότησης με ιστορικά υψηλά επιτόκια. Και διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν και πρόσβαση στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ποιο είναι? Και επίσης, με δεδομένο το φιλόδοξο στίγμα που δώσατε για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, σχεδιάζεται νέο φορολογικό πλαίσιο για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες και με αυξημένους συντελεστές? Ευχαριστώ. Για το μεν δεύτερο, θα παραπέμψω στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα πω ότι όλα είναι στο τραπέζι. Για το ζήτημα τώρα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πράγματι είναι ένα ζήτημα το γεγονός ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα στη χώρα μας είναι σχετικά περιορισμένος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δύο σκέψεις σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε παραπάνω ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα και θέλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα, προφανώς πάντα με τις σχετικές εγκρίσεις της Τράπεζας Ελλάδος και σε μη τραπεζικά ιδρύματα, να μπορούν να χορηγούν δάνεια είτε σε επιχειρήσεις είτε ενδεχομένως και σε φυσικά πρόσωπα, πάντα υπό ένα σφιχτό εποπτικό πλαίσιο. Επίσης, η Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει κάνει με πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια, έτσι ώστε να δώσει πρόσθετη χρηματοδότηση σε 60.000 επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν απασχολούσαν τις τράπεζες, για τον απλούστατο λόγο ότι το κόστος επεξεργασίας των αιτήσεων που έκαναν ήταν πολύ μεγάλο σε σχέση με το όφελος το οποίο οι τράπεζες προσδοκούσαν ότι θα είχαν εάν χρηματοδοτούσαν αυτές τις επιχειρήσεις. Το Know Your Customer είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Τράπεζας και πια, θα έλεγα, δίνει τη δυνατότητα και στις συστημικές τράπεζες να μπορούν πολύ πιο εύκολα να επεξεργαστούν αυτές τις αιτήσεις. Και βέβαια, να θυμίσω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι διάστημα σημαντικών, θα έλεγα, αποφάσεων και εξαγγελιών σχετικά με τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται και τα οποία θα αποτελέσουν μια πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα ζητήματα τα οποία προφανώς μας ενδιαφέρονται πολύ να προωθήσουμε. Ψηφιακό μετασχηματισμό, πράσινο μετασχηματισμό, κατάρτιση και δεξιότητες εργαζομένων. Και βέβαια, να επαναλάβω αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε κίνητρα αυτή τη στιγμή, σημαντικά κίνητρα, για συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όχι μόνο μικρομεσαίων, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ασχέτως μέγεθους. Γιατί ακριβώς αναγνωρίζουμε ότι οι συγχωνεύσεις και το μέγεθος των επιχειρήσεων είναι ένας παράγοντας, όχι ο μόνος, αλλά μια σημαντική παράμετρος που βοηθάει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και ναι, μερικές φορές είναι καλύτερο να έχει κανείς ένα μικρότερο μερίδιο σε μια μεγαλύτερη εταιρεία που έχει περισσότερες δυνατότητες να διακριθεί και να μεγαλώσει, από το να έχει ένα μεγαλύτερο μετοχικό μερίδιο σε μια μικρότερη εταιρεία, της οποίας η ανάπτυξη είναι προβληματική.